Επιστρέψαμε, όπως είπαμε και πριν. Όπως λέγαμε. Την είχα δώσει την υπόσχεση. Την κρατάω. Εδώ παίζουμε ένα παιχνίδι. Περιμένουμε να βάζετε τη σωστή πάση. Αν ξέρω ποιο είναι το κομμάτι που αρέσει την Ευγενία να πεταχτεί. Ναι, είμαστε πολύ αυθόρμητες και το δουλεύουμε αυτό το συνεννοημένο ακόμα. Δεν είναι, όχι, δεν είναι συνεννοημένο, το δουλεύουμε. Το δουλεύουμε, λέω. Γιατί είμαστε αυθόρμητες, ναι, κατά τα άλλα. Λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία στιγμή αυτή η στιγμή. Γιατί έχουμε μαζί μας έναν πολύ καλό φίλο. Πέρα από το ότι είναι πολύ καλός επαγγελματίας, είναι διατροφολόγος, ναι. Είναι ένας καλός φίλος που θυμάμαι ότι. Τι να πω, τώρα όσο χρόνο τον ξέρω είναι φέτες. Φέτες. Σε συμβουλεύει και εσένα να είσαι φέτες. Όχι, εγώ του έχω ξεφύγει, αλλά δεν χρειάζεται. Αυτό. Και μόνο που το βλέπω εμπνέομαι. Ο Γιώργος Βασιλείος είναι στην παρέα μας και θα μας μιλήσει για πολύ σημαντικά πράγματα που έχουμε απορίες και θέλουμε να τις λύσουμε. Όσον αφορά την νηστεία. Την νηστεία, φυσικά. Την νηστεία. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Ωραία. Και θα μιλήσουμε λοιπόν για την νηστεία. Ουσιαστικά, να το ορίσουμε, είναι μια πνευματική διαδικασία, μέρος της οποίας είναι και η διατροφική νηστεία η οποία ακολουθούμε. Ορίζεται από την καθαρή Δευτέρα, για να το πούμε ουσιαστικά, η Σαρακοστή, μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο. Αυτή τη Σαρακοστή, η Σαρακοστιανή νηστεία, είναι και η μεγαλύτερη, αν δεν κάνω λάθος, του χρόνου. Γιατί έχουμε και τα Χριστούγεννα. Έχουμε νηστεία, και τα Χριστούγεννα, έχουμε και το 15 Αύγουστο. Αλλά, ναι. Αλλά αν θυμάμαι καλά, μου φαίνεται και τα Χριστούγεννα γίνει γύρω 40 μέρες. Ναι. Δεν θα το πω με σιγουριά. Ναι. Τώρα όμως, επειδή ορίζεται και ω Σαρακοστή. Για τώρα. Ναι, νομίζω ότι είναι και πιο αυστηρή η νηστεία από του πιστού του. Και η πιο γνωστή την ακολουθούν οι περισσότεροι. Ωραία, τώρα. Η νηστεία λοιπόν, για να ορίσουμε ακριβώς τι είναι, είναι η αποχή από οτιδήποτε ζωική τροφή για 40 ημέρες. Άρα λοιπόν απαλλαγμένη από οτιδήποτε ζωικό, το οποίο είναι κοτόπουλο, κρέας, ψάρι εκτός από εξαίρεση 2 ημέρες την ημέρα των Βαΐων, έτσι, αυγό και οτιδήποτε γαλακτοκομικό. Αυτή είναι η κανονική νηστεία, η αυστηρή νηστεία. Γιατί βλέπουμε ότι πολλοί άνθρωποι νηστεύουν είτε μόνο το κρέας είτε και αφήνουν τα γαλακτοκομικά. Αλλά η κανονική νηστεία είναι απαλλαγμένη από οτιδήποτε ζωικό τρόφιμο. Έτσι. Ναι, αλλά. Αυτό που, να ρωτήσω τώρα εγώ. Σε αυτή τη νηστεία μέσα αφαιρούμε αυτές τις τροφές, όλες αυτές τις ζωικές τροφές και βάζουμε κάποιες άλλες αναγκαστικά για να μπορέσουμε να χορτάσουμε. Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτές τις τροφές που βάζουμε δεν εγκυμονούν κινδύνους. Δηλαδή, εγώ μία φορά μόνο έκανα αυστηρή νηστεία 40 ημέρες και πρόσθεσα φουλ ψωμί. Ναι. Ωραία. Κόντευα να λιψωμίσω σχεδόν κάθε μέρα. Και ζυμαρικά, ρύζια και τέτοια. Και πάχυνα 3 κιλά. Ωραία. Όλα λοιπόν έχουν να κάνουν με την ισορροπία. Πριν σου απαντήσω όμως σε αυτό το ερώτημα, θα ήθελα να σου πω, γιατί αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι το μείον της νηστείας όσον αφορά, όπως είπαμε πριν, την ισορροπία. Γιατί νηστεία δεν σημαίνει μόνο απαλλάσσουμε αποχή από οτιδήποτε ζωικό. Νηστεία ουσιαστικά σημαίνει και το να στερηθούμε πράγματα. Άρα λοιπόν δεν στερούμαστε μόνο ζωικό και αυξάνουμε την ποσότητα του φαγητού για να χορτάσουμε. Πρέπει λοιπόν να νιώσουμε στέρηση και σε αυτό το κομμάτι. Ναι, γι' αυτό είπες ότι είναι κάτι πνευματικό κυρίως. Ναι. Άρα λοιπόν έχει να κάνει και με την ισορροπία. Θα σας εξηγήσω μετά ότι με εξατομίκευση δεν θα έχουμε κανένα θέμα όσον αφορά το βάρος μας. Εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο στο κομμάτι, στα ωφέλη που έχει η νηστεία, γιατί ουσιαστικά η αποχή από 40 ημέρες από οτιδήποτε ζωικό, κανείς μπορεί να πει ότι εγκυμονεί κάποιους κινδύνους, γιατί δεν τρώμε κρέας, δεν τρώμε ψάρι, δεν τρώμε αυγά, δεν τρώμε γαλακτοκομικά. Μπορούμε όμως με τον κατάλληλο συνδυασμό τροφών να μην έχουμε κανένα θέμα. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι έρευνες. Έχουν γίνει λοιπόν διάφορες έρευνες, έχει κάνει έρευνα και το Πανεπιστήμιο Κρήτης με τον κύριο Καφάτο κατά το παρελθόν. Πήραν και συγκεκριμένα είχαν κάνει μια έρευνα με τις μοναχές της Μονής Αβαθιανών για 40 ημέρες, πήραν αιματολογικές τιμές καθ' όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής και ουσιαστικά τα αποτελέσματα ήταν και να μειωθούν οι λιποπρωτεΐνες στο αίμα, πολύ σημαντικό για την καρδιά μας, μείωση του ουρικού οξέως και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, μείωση του βάρους, έτσι, γιατί όταν γίνεται όπως είπαμε την ισορροπία, γιατί δεν είναι δεν τρώμε κρέας, θα φάμε όπως είπε πριν η Νίκη, δύο πιάτα μακαρόνια, ένα πιάτο θα φάμε πάλι. Έτσι, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Γι' αυτό μιλάω για εξατομίκευση. Όπως επίσης έδειξαν ότι μπορεί να βοηθήσει και στην κατάθλιψη. Η νηστεία. Η νηστεία. Φυσικά η νηστεία μπορεί να βοηθήσει και στην κατάθλιψη. Αυτά τα έχουν δείξει έρευνες. Άρα λοιπόν οτιδήποτε συμβαίνει και γνωρίζουμε είναι βάση έρευνας. Γι' αυτό το λόγο λέω. Μπορεί βέβαια να δημιουργηθούν κάποιες ελλείψεις και αυτό είπαν, οι ελλείψεις μπορεί να δημιουργηθούν κατά την περίοδο της νηστείας.
Έχει όσον αφορά το ασβέστιο, είναι το σίδηρο, και το σίδηρο, η βιταμίνη και η βιταμίνη B12. Αυτά είναι τα τρία σημαντικά. Πάνω σε αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι με την νηστεία αποκλείομαι κάποιες τροφές. Ωραία. Κάνουμε αποτοξίνωση βέβαια, αλλά αποκλείουμε κάποιες τροφές και κάποιες θρεπτικές ουσίες. Από πού τις παίρνουμε αυτές? Γι' αυτό μίλησα πριν για συνδυασμό. Μπορούμε συνδυάζοντας κάποια τρόφιμα να έχουμε επάρκεια αυτών των βασικών συστατικών. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω βέβαια ότι υπάρχουν κάποιες ειδικές ομάδες ανθρώπων, δηλαδή τα παιδιά, οι έφηβοι, οι έγκες, οι ηλικιωμένοι, που αν έχουν οποιαδήποτε ουσιαστικά έλλειψη κάποιων από αυτών των συστατικών, του ασβεστίου, του σιδήρου, της B12, καλό είναι να αποφεύγουν την νηστεία. Γιατί ναι, μεν ένας υγιής και φυσιολογικός άνθρωπος μπορεί να μην έχει θέμα ακολουθώντας κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες, αλλά αυτές οι ομάδες ανθρώπων καλό είναι να αποφεύγεται. Υπάρχουν συμπληρώματα αυτών των συστατικών. Απλά εδώ θα ήθελα να επισημάνω και στον κόσμο ότι το συμπλήρωμα, οποιοδήποτε συμπλήρωμα ασβεστίου, σιδήρου, B12, από τη στιγμή που δεν προέρχεται από τρόφιμο, δεν έχει την ίδια απορρόφηση από τον οργανισμό. Μην μείνουμε λοιπόν σε αυτό. Καλό λοιπόν είναι όποιος θέλει να κάνει νηστεία, αλλά να μην είναι σε αυτές τις ευαίσθητες ομάδες που ανέφερα πριν. Και κάτι άλλο περί νηστείας. Αυτό που ουσιαστικά ορίζεται ως νηστεία είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που εμείς ονομάζουμε μεσογειακή διατροφή. Να. Άρα λοιπόν ταυτίζεται πάρα πολύ με αυτά που όλοι οι διαιτολόγοι που προσπαθούμε να προωθήσουμε. Τα όσπρια. Ναι, έτσι ακριβώς. Τα όσπρια, αρκετά φρούτα, αρκετά λαχανικά, τα σιτηρά. Και η μεσογειακή διατροφή λέει ελάχιστο κρέας. Εδώ δεν έχουμε καθόλου. Αλλά όπως ανέφερα και πριν, αν γίνει με σωστή ουσιαστικά αλλοσυμπλήρωση κάποιων θρεπτικών συστατικών και κάποιων τροφίμων, δεν έχουμε κανένα θέμα όσον αφορά τις ελλείψεις αυτών που ανέφερα πριν. Της B12, του ασβεστίου και του σιδήρου. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που το ακολουθούν αυτό το πράγμα ως νοοτροπία. Έτσι ακριβώς. Χορτοφάγοι. Ναι, οι χορτοφάγοι. Είναι νοοτροπία ζωής και το κάνουν χρόνια. Και δεν είναι μόνο οι vegan. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν επιλέξει να μην τρώνε. Είναι στάση ζωής αυτή για άλλο λόγο, για άλλο λόγο, αλλά ταυτίζεται. Εγώ ναι, μιλάω για νοοτροπία. Ναι. Σας είπα, αν από τη στιγμή ο κάθε οργανισμός δεν έχει κάποια ιδιαιτερότητα όσον αφορά κάποια δυσανεξία, κάποια έλλειψη, μπορεί φυσικά να μην έχει κανένα θέμα. Μια και το αναφέρατε τώρα αυτό με τους vegan, σας ανέφεραν πριν κάποιες ομάδες που καλό είναι, που καλό είναι να αποφεύγει τη δίαιτα. Ναι. Δηλαδή να μπορούν να παίρνουν και το γάλα τους και το κρέας τους και το ψάρι τους. Μέσα σε αυτούς ανέφερα και τα παιδιά. Ναι. Υπάρχουν όμως vegan που μεγαλώνουν παιδιά έτσι. Ναι. Το ανέφερα γιατί είναι λίγο ευαίσθητο και καλό είναι να το προσέξουν λίγο παραπάνω. Ναι. Είναι μεν στάση ζωής για ένα ενήλικα, για ένα παιδί καλό είναι να τρώει τα πάντα, να υπάρχει αυτή η ποικιλία που αναφέραμε πριν. Και αυτό πλέον έχει γίνει παρένθεση ένα θέμα... τώρα, αλλά είναι πολύ ευαίσθητο. Καλά, καλά έκανες γι' αυτό, το αναφέρω. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει θίξει ξανά και ξανά ιατρικός σύλλογος και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να προσέχουν οι γονείς vegan, γιατί το παιδί μεγαλώντας θα τα χρειαστεί όλα αυτά. Φυσικά και θα τα χρειαστεί. Εννοείται ότι μετά μπορεί να αποφασίσει μόνος του τι αυτό θα επιλέξει. Αυτό ακριβώς. Ας πάρει την ανάπτυξη όπως πρέπει, με την ποικιλία που αναφέραμε πριν, στη σωστή ποσότητα βέβαια, γιατί όπως είπες και εσύ, το άλλο άκρο είναι το να βάλουμε κιλά κατά την περίοδο της νηστείας, επειδή ναι, μεν από τη μία δεν θα φάμε το κρέας μας και το ψάρι μας και το κοτόπουλό μας, και μετά για να καλύψουμε ουσιαστικά, γιατί αυτά τα τρόφιμα έχουν και υψηλότερο δείκτη κορεσμού. Για να καλύψουμε λοιπόν την πείνα μας, προσθέτουμε. Υδατάνθρακα. Εντάξει, ο υδατάνθρακα. Δεν είναι τόσο. Έχουν κατηγορηθεί αδίκως οι υδατάνθρακας. Όταν τον τρώμε στην ποσότητα και στην αναλογία που χρειάζεται, δεν έχουμε κανένα θέμα. Ναι, υπερκατανάλωση λοιπόν μας δημιούργησε το πρόβλημα. Νομίζω ότι το ψωμί ήταν που έφταιγε. Ναι, και εγώ δεν μπορώ να το κόψω. Είπαμε τα ωφέλη λοιπόν της νηστείας. Υπάρχουν κάποια ελαττώματα που θα πρέπει να προσέξουμε? Τα ελαττώματα, αν το θέσουμε ως ελάττωμα, είναι αυτό που είπα, οι ελλείψεις που ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν. Άρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Από το ασβέστιο, από το σίδηρο και από την B12. Και καμιά φορά, αν δεν γίνει ο σωστός συνδυασμός, έχουμε έλλειψη κάποιων βασικών αμινοξέων, των οποίων δεν τα συνθέτει ο οργανισμός και πρέπει να τα πάρουμε από την τροφή που βρίσκεται σε ζωικές τροφές. Με συνδυασμό όμως σωστό τροφών, οι οποίες επιτρέπονται κατά την νηστεία, δεν έχουμε ούτε εκεί θέμα. Πάνω σε αυτό που λες για την B12, επειδή θυμάμαι ότι άρθρο που είχα διαβάσει, πρότεινε για την νηστεία εναλλακτικές τροφές αντί κρέατος. Έλεγε λοιπόν για όποιους νηστεύουν 40 μέρες, καλό θα είναι το βράδυ, αν αναζητήσουν κάποιο κρέας ή τέλος πάντων να φάνε κρέας, να βάλουν, ας πούμε, μια φέτα φρυγανιά με αβοκάντο.
σαν αντικατάσταση, όχι, ας πούμε. Άκουσε, υπάρχει και στα τρόφιμα B12 τα οποία, ναι, δεν είναι σαζοϊκά. Απλά δεν είναι σε τόση μεγάλη συγκέντρωση και τόσο απορροφήσιμη. Γι' αυτό το λόγο το λέμε, έτσι. Mm. Υπάρχει και στο ταχίνι μπορούμε να φάμε, υπάρχει και στο μπρόκολο, υπάρχει σε οτιδήποτε θαλασσινό, μύδια, στέλνια, αυτά τα οποία επιτρέπονται καθ' όλη τη διάρκεια της αρακοστής, έτσι. Και είναι από τις καλές πηγές, μια και τα αναφέραμε, τα θαλασσινά, πρόσληψης και ασβεστίου και σιδήρου και πρωτεΐνης. Παλού ιωδίου, έτσι που... Βέβαια, βέβαια, το ιώδιο το οποίο έχουμε και μεγάλα θέματα εδώ στην Κρήτη όσον αφορά το θυρεοειδή, γιατί βοηθάει στη λειτουργία του θυρεοειδού, αλλά δεν είναι το ιώδιο. Πες το ιώδιο. Οπότε ψαρικά, οστρακοειδή και τέτοια επιτρέπονται στη διάρκεια. Φυσικά και επιτρέπονται. Ωραία. Και θέλω εδώ να προσθέσω, γιατί κυριαρχεί στον κόσμο ότι επειδή έχουν αρκετή χοληστερίνη αυτά, ανεβάζουν και τη χοληστερίνη του αίματος. Όχι, δεν ανεβαίνει. Μπορεί το τρόφιμο να περιέχει αρκετή χοληστερίνη, αλλά αιματολογικά δεν μας επηρεάζει. Είναι όμως, Γιώργο, και με τι το συνδυάζεις, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, άμα φας τώρα γαριδό μακαρονάδα με σάλτσες, με αυτά. Όλα έχουν να κάνουν. Με μέτρο. Ναι, όλα έχουν να κάνουν, Νίκη μου, με την ποσότητα. Όταν λοιπόν η ποσότητα. Άλλη ποσότητα χρειάζεσαι εσύ, άλλη ποσότητα χρειάζεται η Ευγενία, άλλη ποσότητα χρειάζομαι εγώ. Η ποσότητα βγαίνει πάντα από τις ανάγκες που έχει ο κάθε άνθρωπος. Εσύ τρέχεις, η Ευγενία δεν τρέχει. Αθλήτως. Εγώ μπορεί να τρέχω. Ναι, θέλω να σου πω ότι το πόσο θα φάμε εξαρτάται από το κάθε οργανισμό και από το τι ανάγκη πραγματική έχει. Αυτό που λένε μέσα στην νηστεία. Δεν το λέω εγώ, η γιαγιά μου το λέει. Ωραία, να ακούσω, γιατί κυριαρχούν πολλά όσον αφορά περί νηστείας. Μυθεύματα, γι' αυτό το λέω. Ναι, για να αντικαταστήσει. Πώς το λένε αυτό το στάριπτο, τον ξενόχοντρο που βάζουν ξενόχοντρο. Χόντρο. Ναι. Και συνδυάζουν τον ξενόχοντρο με τους χοχλιούς. Εξαιρετικό φαγητό. Ναι. Εξαιρετικό. Και η χοχλή, καταρχήν, μια και το ανέφερε, είναι πρωτεΐνη. Εκτός από νηστίσιμη. Μιλάμε για πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. Αλήθεια. Γι' αυτό το λέω. Ορίστε. Εφάμιλοι του κρέατος. Το θέμα είναι να μην τους φάμε μπουμπουρίστους. Που είναι πεντανόσιμοι, βέβαια. Γιατί όχι. Α, ναι, το λαδάκι του τηγανισμένο, μάλιστα. Αυξάνεται μετά η θερμιδική τους απόδοση. Όχι η θρεπτική του. Η θρεπτική είναι η ίδια. Ξέρεις, γεύματα βασικά, έτσι, γαρβάτα. Η χοχλή είναι εξαιρετικό γεύμα για την περίοδο της νηστείας, είτε με το ξινόχοντρο, είτε με ριζάκι, είτε με κρυφαράκι. Τι άλλο γεύμα θα πρότεινες εσύ, ναι, κάτι έτσι, άλλες, βαρβάτο. Για όσους δεν τους αρέσουν οι χοχλοί. Ωραία. Από θέμα ουσιαστικά πρωτεΐνης για να καλύψουμε τις ανάγκες μας, είναι αυτά που αναφέραμε. Οποιοδήποτε είδος θαλασσινού, από γαρίδες, από καλαμαράκια, γιατί γαριδοσαλάτα, με κρυθαρότο, οτιδήποτε έχει να κάνει με θαλασσινό. Όπως επίσης μπορούμε να απευθυνθούμε και στη σόγια. Αυτό ήθελα να πω. Απλά πρέπει να είμαστε. Απλά, δεν μιλάω μόνο για το γάλα. Ναι, για να... Μιλάμε όμως, μπορούμε να κάνουμε μπιφτέκια, κιμά από σόγια, το οποίο μπορεί και να μην καταλάβεις αν το φτιάξουν ωραία ότι διαφέρει από φυσιολογικό κιμά. Απλά στη σόγια πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Από ποια όσον πλέον. Αφορά την ποιότητά της, γιατί στο εμπόριο υπάρχει και γενετικά τροποποιημένη. Mm. Άρα λοιπόν πρέπει να γνωρίζουμε από πού προέρχεται για να μην έχουμε αυτό το θέμα. Και για το γάλα σόγιας λοιπόν, ναι, επιτρέπεται να πίνουμε. Φυσικά. Και γάλα αμυγδάλου. Και γάλα αμυγδάλου. Και γάλα καρύδας. Οτιδήποτε δεν παράγεται από ζώο, δεν είναι ουσιαστικά, όπως αναφέραμε και το αυγό και το γάλα, οτιδήποτε άλλο είναι. Και βρίσκεις τόσο εύκολα όλα αυτά τα προϊόντα πλέον στο εμπόριο. Ναι, είναι, όντως. Να ρωτήσω κάτι. Τυρί από γάλα σόγιας δεν θα μπορούσε να βγάλει? Να ξέρεις, επειδή λόγω επαγγέλματος το γνωρίζω. Είναι πολύ καλή ιδέα. Ναι, ωραία. Υπάρχουν αρκετά τυριά τα οποία είναι νηστίσιμα στο εμπόριο. Ναι. Και γάλα καρύδα, ξέρεις, και τα οποία δεν είναι προέλευσης από γάλα. Υπάρχουν σούπερ μάρκετ στο Ηράκλειο, το οποίο μπορείτε να τα αναζητήσετε για να μην διαφημίσουμε κιόλας. Ούτε το σούπερ μάρκετ, ούτε τη μάρκα του τυριού, θα σου το πω, ναι, εκτός αέρα. Ναι, ναι. Τα οποία είναι και αρκετά εύγεστα. Τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν και σε ένα τοστάκι, να το πω, κατά την περίοδο της νηστείας, κατάλαβες. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Ξηρή καρπή, εξαιρετική τροφή για την περίοδο της νηστείας. Αποξηραμένα, να τους προσέχουμε. Αποξηραμένα. Υπάρχουν και δημητριακά τα οποία είναι εμπλουτισμένα με αυτές τις ελλείψεις που είπαμε πριν, που ενδεχομένως μπορεί να έχουμε. Δηλαδή με το B12, με το σίδηρο και το ασβέστιο. Ναι, ναι. Ισχύει. Έχω κάνει μια βόλτα από το σούπερ μάρκετ τώρα, γιατί είπα να το πάρω αυστηρά τουλάχιστον τη μεγαλοβδομάδα. Δεν άντεξα. Το μόνο κακό που κρύβεται σε αυτά είναι η ζάχαρη. Ναι, το μόνο κακό. Η ζάχαρη που εμπεριέχεται μέσα σε αυτά τα πρόσθετα που λέμε, τα δημητριακά, τα οποία μπορούμε να βρούμε στο εμπόριο για να καλύψουν κάποιες από τις ανάγκες. Το γάλα αμυγδάλου το ολόκληρο είναι πολύ ανεβασμένο στη ζάχαρη. Το γάλα αμυγδάλου. Δεν το πίνω αυτό. Το ολόκληρο, όχι το. Γιατί έχει και unsweetened. Αλλά ναι. Αυτό δεν τσεκάρει όλα. Δεν πίνετε, συγγνώμη που το λέω. Είναι το ωραιότερο. Δεν μου αρέσει καθόλου. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, το ξέχασα.
Δεν θυμάμαι τώρα. Έχουμε break. Θα το θυμηθείς άμεσα. Α, όχι, το θυμήθηκα. Μισό λεπτό. Το θυμήθηκα. Πριν αναφέρετε τα δημητριακά. Εγώ τρώω πάρα πολύ δημητριακά. Βράδυ, πρωί δεν με πειράζει καθόλου. Αλλά κάποιος μου είχε πει. Ναι. Του χώρου. Του χώρου. Τα δημητριακά είναι η πιο αχρίαστη τροφή που μπορείς. Άσχετο είναι με την νηστεία. Αχρίαστη τροφή που μπορείς να βάλεις στον οργανισμό σου. Είναι σαν να τρως ψωμί με γάλα. Ισχύει αυτό το πράγμα. Γιατί όπως... εγώ το βάζω παντού. Ωραία. θα σου επαναλάβω αυτό που είπα και πριν. Δεν υπάρχει καμία καταρχήν αχρίαστη τροφή. Τις χρειαζόμαστε όλες και χρειαζόμαστε την ποικιλία. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε είναι η ποσότητα την οποία την καταναλώνουμε και το πότε. Έτσι, άρα λοιπόν αχρίαστο δεν μπορούμε να το πούμε το δημητριακό. Ούτε το συνδυασμό του με το γάλα. Και τα δύο είναι απαραίτητα. Ναι. Έτσι, και το γάλα και τα δημητριακά. Και είναι νόστιμο. Δηλαδή φυσικά και είναι νόστιμο μωρό, και είναι τροφή. Και μέχρι τώρα δεν το έχουμε. Και έχει στοιχεία τα οποία ουσιαστικά τα έχει ανάγκη ο οργανισμός. Το θέμα είναι πόσο θα φάμε. Γιώργο, θα μαζέψει τις απορίες, Ευγενία. Θα ξαναμιλήσουμε την επόμενη φορά. Ό,τι θέλετε. Και ό,τι συνηθίζει να τρώει για θετικά ή αρνητικά, να μας λύσει τις απορίες. Όλα αρνητικά θα το. Ναι. Λοιπόν, όχι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μετά την νηστεία θα έχουμε κι άλλες απορίες. Έρχεται καλοκαίρι. Εντάξει. Και είναι πρόβλημα. Α, ναι, είναι. Στη διάθεσή σας. Ναι, πρέπει λίγο να δούμε τι θα κάνουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.